Αίγυπτος. Δευτέρα 30 Μαΐου 2016. Ένας άνθρωπος επιβιβάζει σε ένα καράβι τη γυναίκα και τα τρία του παιδιά, με στόχο διασχίζοντας τη Μεσόγειο να φτάσει αρχικά στην Ιταλία και ύστερα στη Γερμανία. Ξέρει πως εκεί μπορούν να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα υγείας που βασανίζει τα διδυμάκια του. Παρασκευή 3 Ιουνίου 2016. Το καράβι στο οποίο επέβαινε ο Άχμετ, η οικογένειά του και άλλοι 645 άνθρωποι βουλιάζει στα νότια της Κρήτης. 650 ψυχές στη θάλασσα. 340 διασωθέντες, ένα νεκρή και ένα βυθισμένο πλοιάριο που μπορεί να κρύβει ακόμη περισσότερα θύματα, συνθέτουν τη νέα τραγωδία με μετανάστες που άρχισε να εκτυλίσσεται τα ξημερώματα νότια της Κρήτης. Το σημείο σπέβδουν σωστικά συνεργεία από Ελλάδα, Ιταλία και Αίγυπτο. Επικρατεί πανικός. Τον Άχμετ τον επιβιβάζουν τελικά μαζί με την νεκρή σύζυγό του στο καράβι για την Αίγυπτο. Τα παιδιά τους άφαντα. Μέρες μετά, μαθαίνει πως η 9χρονη Ράχμα είναι στην Ιταλία. Ο Μοχάμετ και η Χάιμε δεν είναι πουθενά. خلاص راحت راكب كنت انا لسه حاليا في مصر لما عرفت ان محمد عايش كنت عايز في الاول ارجع رحمه مصر فقلت لا انا راح اخد اوراق على رحمه واروح اليونان ابحث عنها. Όλον αυτό τον καιρό προσπαθεί να εντοπίσει τα ίχνη των άλλων δύο παιδιών του μέσω δικτύων μεταναστών και προσφύγων. Σκανάρει ξανά και ξανά τις φωτογραφίες διασωθέντων και κάπου εκεί αναγνωρίζει το παιδί του, το γιο του, ο ώμος του, η πλάτη του, τα μαλάκια του. ما افترقناش لحظه واحده يعني طول الوقت ربنا من وقت ما بعتهم وانا عايشين سوا كليتنا في بيت واحد ما افترقناش خالص ما تغيرش ما فيش فتره ان انا غابت عن البيت وملامحه اتغيرت او كبر او صغر انا يعني على طول موجود معاهم يوميا حبسها في السوق راح تمسمي عليه قال بسم الله الحمد لله الحمد لله Πριν από ένα χρόνο, μια γυναίκα, Σύρια πρόσφυγα στο Ηράκλειο, επικοινώνησε μαζί του μέσω social media και του έστειλε μια φωτογραφία ενός παιδιού στο οποίο ο Άχμετ αναγνώρισε τη μικρή του Χάιμε. Ένα στοιχείο ακόμη που τον κάνει να ελπίζει πως τα παιδιά του είναι εδώ, στην Κρήτη. Πού όμως, γιατί δεν εμφανίζονται. Από το μυαλό του περνάνε τα χειρότερα. Μπες με σοκ, μη σακέλε με ουλάδα, ουλάδα σου γαϊρίν, χάι πόσο να τελφιζιούν, μη σπασίλα τελφιζιούν. Καλή με Ο Άχμετ κατάφερε τώρα να πάρει μια 15ήμερη άδεια για να έρθει από την Ιταλία να ψάξει τα παιδιά του. Ύστερα πρέπει να γυρίσει πίσω. Μα θα ξανάρθει. Μέχρι να τα βρει, θα κάνει αυτό το ταξίδι. Η καρδιά μου είναι εδώ στην Κρήτη. Μέχρι να βρω τα παιδιά μου εδώ θα είναι. Λέει ο Άχμετ και ζητά τη βοήθεια όλων μας.